Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να σας καλησπερίσουμε και απόψε σε ένα ακόμη ταξίδι στην Ήπεθρο, 5η 4 Απριλίου 2019. Η εκπομπή 60 λεπτά στην Ήπεθρο από την τηλεόραση Νότος είναι και πάλι κοντά σας, όπως κάθε Πέμπτη στις 9 το απόγευμα ζωντανά και κάθε Σάββατο στις 7 το απόγευμα σε επανάληψη. Πρώτο θέμα στην απόψινή μας εκπομπή, οι ζημιές των τελευταίων ημερών, φυσικά τι άλλο, σε ένα μέρος των αμπελουργικών περιοχών του νομού Ηρακλείου. Ζημιές που προκάλεσε ο παγωμένος αέρας στη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, με το οποίο μας αποχαιρέτησε ο Μάρτης. Ο Μάρτης μας αποχαιρέτησε με έναν τρόπο σαν να ήθελε πραγματικά να μας δείξει τα δόντια του, όπως λέει ο λαός μας, ενώ και ο Απρίλης μπήκε με χαμηλές θερμοκρασίες και η αλήθεια είναι ότι αυτή η άνοιξη είναι λίγο περίεργη, είναι το αποτέλεσμα, είναι μάλλον μία κατάσταση που βεβαίως έχει να κάνει με την περίφημη κλιματική αλλαγή, μια κλιματική αλλαγή που πλέον τη ζούμε στο πετσί μας. Τι ακριβώς όμως έχει συμβεί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο σημείο αυτό να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον προφήτη Ηλία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο αμπελουργός Μάνθος Πρινιωτάκης, ο οποίος και μας έχει στείλει φωτογραφίες από δικά του αμπέλια, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε ένα μεγάλο μέρος των αμπελοκαλλιεργειών του νομού Ηρακλείου. Κύριε Πρινιωτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Να σας ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώς έχει γίνει στη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, τι έχετε εσείς διαπιστώσει και να μας πείτε βεβαίως και αν έχετε δει από το τοπικό ΕΛΓΑ να έχει υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον για μια πρώτη έτσι καταγραφή των ζημιών. Καταρχήν δεν έχω από τον ΕΛΓΑ, δεν μας έχουν δώσει καμία... Για να έρθουν να δουν τις ζημιές. Παρόλο που έχω εγώ προσωπικά πολλή ζημιά. Μάλιστα. Να δούμε... Κάψει, τα πρώτα σταφύγια μου τα έχει κάψει. Και θέλω οποιοδήποτε να έρθει να βγάλει κλιμάκιο ΕΛΓΑ και να έρθει να δει τα αμπέλια μου. Εδώ βλέπουμε, κύριε Πρινιωτάκη, κάποιες φωτογραφίες που μας στείλατε. Αυτή εδώ η εικόνα είναι προχθεσινή, είναι μάλλον από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα το ίδιο είναι. Σήμερα που ήμουν εκεί, πάει τα ίδια είναι. Μας έχετε στείλει και άλλες φωτογραφίες σημερινές, να τις δείξουμε σιγά-σιγά. Ναι. Να παρακαλέσω το σκηνοθέτη να δείξουμε σιγά-σιγά τις φωτογραφίες. Ναι. Βεβαίως. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τι έχει συμβεί από τους βοριάδες, από την απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Ναι. Να δούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες, βέβαια. Είναι και σημερινές, έχω στείλει και σήμερα. Θα δούμε και τις σημερινές. Αυτή λοιπόν είναι σημερινή, κύριε Πρινιωτάκη. Ναι. Είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, βεβαίως. Δεν έχει μπει καλά η άνοιξη. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Και βέβαια, κύριε Πρινιωτάκη, ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να καταγράψει το φαινόμενο αυτό. Να δούμε συνολικά δηλαδή πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι να καλοκαιριάσει και να μην έχουμε πλέον τέτοιου είδους προβλήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να καλησπερίσω τον απόψινό μας καλεσμένο, τον πρόεδρο της ομάδας αμπελουργών και ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης, τον κύριο Πρίαμο Ιερονυμάκη. Κύριε Ιερονυμάκη, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Έχουμε κάνει μαζί πολλές εκπομπές μέχρι σήμερα. Είναι ακόμα μία εκπομπή. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά είναι μία εκπομπή που γίνεται σε ένα καινούριο τηλεοπτικό σταθμό. Με στόχο πάντα να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Και να σας συγχαρώ γιατί πέρα από την ιδιότητα με την οποία σας γνωρίζουμε, επιστρέψατε από την Αθήνα με μια καινούργια ιδιότητα. Μπορούμε να την αναφέρουμε. Ναι, σήμερα εκλέγηκα μέλος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Ελλάδος Αμπέλου και Ίνου. Εκλεγήκαμε 6 άτομα από τη ΓΕΟΣΟΕ. Εκλέγηκε ο Χρήστος ο Μάρκου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΓΕΟΣΟΕ. Ο Καφούρος ο Μάρκος από τη Σαντορίνη. Ο Ραψανιώτης ο Αγισίλαος από τον Τύρναβο.
η Διαμάντο η Κρητικού από τα Μίντεο και εγώ επίσης. Η Εθνική Διαπαγγελματική Αμπέλου και Ίνου είναι πολύ σημαντικό όργανο, διότι είναι το μοναδικό που έχει μείνει αυτή τη στιγμή από τα τριτοβάθμια, τα οποία μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο πλέον και στη χώρα μας, αλλά και να γίνουν συνομιλητές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και οι πασαγιές διέλυσαν. Γνωρίζετε όλοι τι έχουν γίνει, διότι οι πασαγιές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνομιλητής για μας στην Κόπα Κοζέκα που εκπροσωπεί τους αγρότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπροσώπηση από τη χώρα μας 5 χρόνια τώρα δεν υπάρχει. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό και πρέπει να τους ενημερώσουμε. Πηγαίνουν οι υπάλληλοι των Υπουργείων, οι οποίοι πολλές φορές κάνουν ερωτήσεις, θα πούνε, δεν γνωρίζουν τα αντικείμενα. Με αποτέλεσμα να θίγονται πολλές φορές τα συμφέροντα, όχι πολλές φορές, έχουν θυγεί τα συμφέροντα της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει εκπροσώπηση. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξει ένας Αθήνα όργανο, το οποίο να μπορεί να συνομιλεί και με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα. Πάμε σε μια νέα ΚΑΠ. Με νέα προβλήματα. Θα τα πούμε αυτά. Το νησί μας είναι αδικημένο, η Κρήτη, με τα δύο, ειδικά με τις δύο καλλιέργειες, τη φυτική παραγωγή Αμπέλη και Ελιά. Ακριβώς. Και εκτινοτροφία φυσικά. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια της εκπομπής μας, διότι στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να σας υπενθυμίσουμε ότι από την πρώτη κιόλας εκπομπή 60 λεπτά στην Ήπεθρο, από το πρώτο μας ταξίδι στην Ήπεθρο, το οποίο κάνουμε κάθε Πέμπτη βράδυ μαζί με όλους εσάς, είχαμε προαναγγείλει τη δέσμευση που είχαμε αποσπάσει πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρο Αραχοβίτη, ότι με την πρώτη ευκαιρία θα ήταν μαζί μας, βεβαίως με τη δύναμη της τεχνολογίας, θα ήταν μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Απόψε λοιπόν έχουμε μέσω Skype την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στα 60 λεπτά στην Ήπεθρο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και στους καλεσμένους σας φυσικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αραχοβίτη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά είναι θέμα που έχει προκύψει σήμερα το απόγευμα. Είχαμε στη Βουλή την ψήφιση της τροπολογίας για το μεταφορικό ισοδύναμο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της υπόθεσης, που είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είχατε και εσείς μια συνάντηση στο γραφείο σας σήμερα το μεσημέρι με τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Σωστά. Οι οποίοι εκτός των άλλων βεβαίως, πέρα από τη στήριξη που ζητούν, να συμπεριληφθούν και τα δικά τους προϊόντα στο μεταφορικό ισοδύναμο. Να μας πείτε λοιπόν ποιες ήταν οι αποφάσεις τις οποίες τους ανακοινώσατε, κύριε Υπουργέ. Βέβαια. Το πρώτο που ανακοινώθηκε σήμερα στη συνάντηση με τους συλλόγους των κτηνοτρόφων της Κρήτης ήταν η στήριξη με μια κρατική ενίσχυση ίσονο σημασίας, το de minimis, το γνωστό de minimis, για τους κτηνοτρόφους και του Ρεθύμνου με 4 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσει τη στήριξη, μάλλον πριν 2 εβδομάδες, την στήριξη των κτηνοτρόφων του νομού Χανίων για τις επανειλημμένες ζημίες που είναι από τα καιρικά φαινόμενα. Είχαμε το αίτημα των κτηνοτρόφων και του νομού Ρεθύμνης, γιατί είχαν αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα. Το αίτημα ικανοποιήθηκε στα πλαίσια των δυνατοτήτων και του προϋπολογισμού και της κατάστασης της οικονομίας, προχωράμε στη στήριξη και των κτηνοτρόφων του νομού Ρεθύμνης με 4 εκατομμύρια εκεί. Θεωρώ ότι τα θετικά νέα, όσο η οικονομία πατάει στα πόδια της, συνεχίζονται. Από εδώ και πέρα, μάλλον από μετά την έξοδο από τα μνημόνια, που η οικονομία αρχίζει και πηγαίνει διαρκώς καλύτερα και γίνεται ορατό και από την καθημερινότητα όλων μας, αλλά και από τους δείκτες, μπορούμε να παίρνουμε θετικά μέτρα πια. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι Υπουργέ, μετά τη χρεοκοπία της χώρας το 2010 και την είσοδο στα μνημόνια, αλλά και ακόμα πριν για τους αγρότες και τους συνοτρόφους της χώρας μας, υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα λύσουμε βήμα-βήμα, στο χρόνο του στο καθένα και με τις δυνατότητες που έχουμε. Υπάρχει βέβαια και ένα αίτημα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα αίτημα
από τη μεριά της Κρήτης να ενταχθούν, εκτός από κάποια προϊόντα, γενικότερα να ενταχθούν τα αγροτικά προϊόντα και τα κτηνοτροφικά στο μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά να ενταχθούν και τα καύσιμα. Και μάλιστα υπάρχει και ένα παράπονο, αν θέλετε, για την εξαίρεση του νησιού μας από τις αερομεταφορές. Κοιτάξτε, σας ξαναείπα ότι ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των τοχών της οικονομίας το κάνουμε. Το μεταφορικό ισοδύναμο ήταν ένα αίτημα χρόνων. Πολλών χρόνων. Η αλήθεια είναι αυτή, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Τώρα καταφέρνουμε, τώρα πατάει στα πόδια της οικονομία με σκληρή δουλειά. Και πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή η σκληρή δουλειά για να έχει αποτέλεσμα θέλει δύο πράγματα. Θέλει εντιμότητα, δηλαδή καθαρά χέρια και ειλικρίνεια. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της εντιμότητας. Και το δεύτερο είναι να μπορεί η οικονομία να σχεδιάζει και να σχεδιάζει παραγωγικά και όχι σε άλλες επενδύσεις. Να πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα το οποίο θίξαμε σήμερα, κύριε Υπουργέ, και έτσι να εξοικονομήσουμε γρήγορα χρόνο, να σας ρωτήσω αν είστε ενήμερος για κάποιες ζημιές, δεν θα έλεγα ας πούμε εκτεταμένες, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες ζημιές σε αμπαλοκαλλιέργειες του νομού Ηρακλείου από τον παγωμένο αέρα, από τους βοριάδες του περασμένου Σαββατοκύριακου, και αν ναι, τι εντολές έχετε δώσει στον ΕΛΓΑ. Βεβαίως, ενημερώθηκα από την πρώτη στιγμή για τις ζημιές που φαίνεται να έγιναν και είχα επικοινωνία άμεσα με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Κουρεμπέ. Δόθηκε η εντολή οι εκτιμητές, οι γεωπόνοι του οργανισμού στο νησί να σπεύσουν και να εκτιμήσουν τη ζημιά. Θεωρώ ότι ακόμα είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε το μέγεθος της ζημιάς. Όμως, όπως οι αγρότες μας στην Κρήτη ξέρουν, ήδη οι εκτιμητές έχουν πάρει μια πρώτη εικόνα για το τι έχει συμβεί από τον παγωμένο αέρα που είχαμε στα πρώτα βλαστικά στάδια, που όπως ξέρετε είναι και τα κρίσιμα βλαστικά στάδια. Οι εκτιμητές έχουν πάρει εικόνα, μας έχουν μεταφέρει εικόνα, περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η ζημιά. Κύριε Υπουργέ, να παραμείνουμε λίγο στο Αμπέλι πριν δώσω το λόγο στον Πρίαμο Ιερονυμάκη, ο οποίος θέλει να έχει και κάποια παρέμβαση, βεβαίως να συζητήσει λίγο κάποια θέματα μαζί σας. Να μιλήσουμε με τον κύριο Ιερονυμάκη, με χαρά θα τον ακούσω. Ωραία, πολύ ωραία. Να μείνουμε λοιπόν λίγο στο Αμπέλ και να δούμε ένα πολύ σύντομο βίντεο. Ένας από τους πλέον γνωστούς και παλέμαχους γεωπόνους και πρώην ερευνητές στην Κρήτη, ο κύριος Βαγγέλης Βαρδάκης, στην προηγούμενη εκπομπή 60 λεπτά στην Ήπεθρο είχε μιλήσει σε συνέντευξη που μας παραχώρησε για τη βοθρίωση του ξύλου, χαρακτηρίζοντάς την ως τη νέα φιλοξήρα για την Κρήτη. Επειδή έχει τεράστια σημασία η δήλωση του κυρίου Βαρδάκη, θα σας παρακαλούσω, κύριε Υπουργέ, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα και στη συνέχεια θα θέλαμε από τη μεριά σας μία απάντηση. Υπάρχει μια μεγάλη ασθένεια, η βοθρίωση του ξύλου που λέμε, η οποία ενώ δεν κάνει ζημιές στην υπόλοιπη Ευρώπη, εδώ η βοθρίωση του ξύλου είναι το νεκροταφείο, η ταφόπετρα της αμπελουργίας. Δεν είναι από τα κλίματα που μας είχαν τροφοδοτήσει οι Ευρωπαίοι ή που αφού φέρναμε και εμείς ήδη εδώ. Βέβαια όλα αυτά ήταν πρόχειρα, πολύ πρόχειρα. Και αν ακόμα ήταν καλά τα κλίματα, ακόμα πάλι θα υπήρχε αυτή η κατάσταση. Πάλι. Πρέπει να δούμε την αμπελουργία με ένα άλλο μάτι. Ένα μάτι σύγχρονο, ένα μάτι προοδευτικό και ένα μάτι που θα βλέπει μπροστά για πολλά χρόνια. Διαφορετικά δεν θα πάμε πολύ καλά. Θα ήθελα να βλέπα τον Αραχοβίτη, θα ήθελα να συζητήσω μαζί καμιά φορά όταν θα έρθει για να του πω το πραγματικό πρόβλημα των αμπελιών. Δεν είναι εύκολο το αμπέλι. Δεν είναι εύκολο. Και προμηνύεται μεγάλη καταστροφή και θα το αντιμετωπίσουν οι αγρότες, οπωσδήποτε. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε σοβαρά, όχι όπως τα βλέπαμε μέχρι σήμερα τα πράγματα. Τα πράγματα μέχρι σήμερα πηγαίναν από το κακό στο χειρότερο, γιατί και η αμπελουργή δεν ήταν σε θέση να διαθέσουν κάποια χρήματα για να φτιάξουν σωστά αμπέλια, και που είναι και δύσκολο για να φτιάξει σωστό αμπέλια, αλλά και δεν είμαστε και εμείς έτοιμοι σαν έρευνα, σαν Ινστιτούτο Αμπέλου και τα λοιπά, ενώ είχαμε το όνομα δεν είχαμε τη χάρη. Λοιπόν, και με αποτέλεσμα ήταν να καρκινοβατούν όλα αυτά. Είναι ιός.
ο οποίος κάνει με, εδώ κάνει πάρα πολλές ζημιές, είναι η ταφόπετρα της Αμπελουργίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν κάνει ζημιές. Αυτές είναι λόγω καιρικών συνθήκων. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Πρέπει εμείς να εξυγειάνουμε το φυτό. Άρα λοιπόν αυτοί που φυτεύουν τώρα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουν αυτό το νιό, έτσι. Ναι, το νιό. Η υβοθρίωση του ξύλου, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι προκαλεί η υβοθρίωση του ξύλου, δηλαδή προκαλεί σιγά σιγά τη θανάτωση του αμπελιού. Σιγά σιγά το αμπέλι όταν προσβληθεί από τη υβοθρίωση του ξύλου αρχίζει σιγά σιγά να δυνατίζει, μέχρι να ξηραίνεται. Λοιπόν κύριε Υπουργέ, σας ακούμε. Ναι, εγώ κρατάω ένα βασικό σημείο που είπε ο κύριος συνάδελφος, ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε την έρευνα προς όφελος των παραγωγών και προς όφελος της παραγωγής και των παραγωγών και της παραγωγής. Είναι αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που πέρασαν μεγάλα ποσά και προς τους αγρότες για να εξυγχρονίσουν τις καλλιεργίες τους και προς την έρευνα για να αναπτύξει άμυνες, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά και οι αγρότες μας το ξέρουν καλύτερα, και οι επιστήμονες ακόμα περισσότερο, ότι πάντα θα υπάρχει μία απειλή. Πάντα θα υπάρχει μία απειλή. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει σαν πολιτεία και σαν οργανωμένη κοινωνία να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από την απειλή. Να βρίσκουμε δηλαδή τρόπους να την αντιμετωπίσουμε. Αυτό ισχύει και για το αμπέλι και για την ελιά. Υπάρχει κίνδυνος δίπλα μας και μιλάω για την ξυλέλα, και για την σπεριδοειδή και για τις ζωικές νόσους. Η έρευνα λοιπόν που πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τις απειλές και με το τι έρχεται για να προστατεύσει την παραγωγή και τον παραγωγό, πρέπει να κατευθύνεται σε αυτό το τομέα και να μην είναι έρευνα για την έρευνα. Να μην καταναλώνονται δηλαδή κονδύλια, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Θα δοθούν όμως κονδύλια. Χώρα, ότι πέρασαν κονδύλια, πέρασαν ποσά τα οποία κατευθύνθηκαν σε διάφορους τομείς εκτός από την πρόβλεψη για το μέλλον. Σήμερα τι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπίσουν οι αγρότες μας, το πρώτο σε όλες αυτές τις ιώσεις, και το ξέρουμε όλοι καλά σαν επιστήμονες, είναι ότι θα πρέπει να προφυλάξουμε τον αμπελώνα μας από τη μόλυνση. Είτε αυτό είναι με νέα φυτώρια, είτε αυτό είναι με εργαλεία. Άρα το τι μπαίνει στον αμπελώνα μας, έχουμε την πρόβλεψη να το προστατεύσουμε, να πάρουμε την πρόνοια αυτή. Το δεύτερο είναι οι επιστήμονες μας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης καθυστέρησης της ασθένειας, ελέγχου του φυτοπολαπλασιαστικού υλικού, έτσι ώστε να μην διαδοθεί από εκεί και πέρα. Αν κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να υπάρξουν ζώνες καραντίνας, εκεί θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέσα αν πρέπει να τεθεί σε ένα τέτοιο ύψιστο σημείο συναγερμού η περιοχή. Αυτό να είστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες το γνωρίζουν. Δεν κάνουμε κάτι που μπορεί να προκαλέσει πανικό στους παραγωγούς. Ελέγχουμε όσο είναι στο στάδιο, το πρώτο στάδιο εξάπλωσης ασθένειας, έτσι ώστε να το περιορίσουμε και να μην πάρει τη μορφή γενικευμένης προσβολής. Το ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, με σοβαρότητα, ναι. Με βήματα προσεκτικά και προς όλες τις κατευθύνσεις. Να προφυλάξουμε τους παραγωγούς και την παραγωγή. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ιερονιμάκη, κύριε Υπουργέ, αν μας επιτρέπετε. Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Ιερονιμάκη. Τι κάνουμε, πήγαμε. Καλά, καλά τι κάνετε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ θεωρώ βέβαια ότι πρώτα απ' όλα ο κύριος Βαρδάκης ορθώς είναι από τους καλύτερους επιστήμονες που υπάρχουν στην Κρήτη και έχει δώσει ένα μεγάλο αγώνα στο κομμάτι του αμπελιού. Όμως θεωρώ ότι δεν προλάβουν οι αρρώστιες να φάνε τα αμπέλια. Τα αμπέλια θα καταστραφούν και συρρυκνώνονται κάθε χρόνο γιατί θα παρετούν οι παραγωγοί. Τα στοιχεία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, την τελευταία 15 ετία, βλέπουμε από τα 800.000 στρέμματα αμπελώνες, στοιχεία επίσημα μέσα από τις ΔΑΟΚ, που ενδεχομένως να είναι και πιο κάτω ακόμα, γιατί φυτεύτηκαν και πολλά άλλα ή παρετήθηκαν χωρίς να έχουν δηλωθεί. Μιλάμε για 200.000 στρέμματα μείον ο αμπελώνας της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Το λέμε με βάση τις επίσημες καταγραφές. Ακούστε με, κύριε Υπουργέ, και μετά θα μου απαντάτε. Λοιπόν, δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός όσον αφορά το αμπελώνα. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Είπαμε να κάνουμε μια σκέψη κάτω, να δούμε τι γίνεται με τον ελαιόνα της Κρήτης.
Βεβαίως ήρθατε, δυστυχώς δεν ήμασταν συνομιλητές. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό το πράγμα, ενώ το είχαμε σχεδιάσει. Η ευθύνη πάντως δεν ήταν δική. Εγώ δεν το ξέρω και στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα γιατί. Το ξέρω. Λοιπόν, όμως εδώ πάμε στην ουσία τώρα. Δεν έχει σημασία αν η σύσκεψη συμμετείχαμε ή όχι. Εμείς θέλουμε μέτρα από εσάς. Δεν θέλουμε να κάνουμε σκέψεις τη μια μετά την άλλη. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να υπάρξει ένα στρατηγικό σχεδιασμό όσον αφορά τον ελαιόνα τη Κρήτη, ο οποίο περνά κρίση. Εθνικό προϊόν είναι το λάδι, όπως και το αμπέλι, που αφορά τα επιτραπέζια, τα εινοποιήσιμα και τη σταφίδα, που μπορεί να είναι λίγη, αλλά σηκώνεται σιγά σιγά τουλάχιστον στην τόπια αγορά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο αμπελώνας συρρυκνώνεται κάθε μέρα. Οι νέοι άνθρωποι τα παρετούν. Ομάδες παραγωγών οι οποίες κινούνται για να κάνουν κάτι δεν έχουν σχεδιασμό. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ξεκινούν ομάδες οι οποίες είναι ακριβώς ό,τι ήταν συνεταιρισμοί, δεν ενδιαφέρουν, στις λέξεις μόνο, τι σημαίνει. Ότι για να μπορεί παραπούμε υπέρ των ομάδων, αλλά με σωστό σχεδιασμό. Και είναι χρόνια τώρα, όχι μόνο με τη δική σας κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έλεγα για τις ομάδες. Προσέξτε τώρα που είναι το τραγικό. Κύριε Υπουργέ, προσέξτε. Δεν έχουμε την απόλυτη άνοιξη χρόνου. Καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Πρέπει να πούμε τώρα όμως δύο πράγματα. Δώσε μου, σε παρακαλώ, δύο λεπτά. Ναι. Δύο λεπτά. Το να υπάρξει στρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη, ξέρεις πρώτον ότι έχουμε ξεκινήσει μέσω της διεπαγγελματικής του κρασιού του ίνου. Σήμερα μετέχω μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω ότι το ξέρεις καλά. Έχουμε ξεκινήσει με τον ΕΛΓΟ, ανατέθηκε από την επαγγελματική του ίνου σε συνεργασία με το Υπουργείο στον ΕΛΓΟ. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται για πρώτη φορά για ένα εθνικό μας προϊόν, όπως σωστά είπες, που είναι το λάδι. Το κρασί δεν έχει ξαναγίνει. Δεύτερον, συγκροτούμε ομάδα εργασίας μόνιμη από φορείς οι οποίοι ξέρουν καλά το ελαιόλαδο, για να διασφαλίσουμε την ποιότητά του, που είναι το βασικό μας συγκριτικό πλεονέκτημα. Αφήστε μια στιγμή να σας ξύσω. Η παραγωγή μας πραγματικά εδώ πέρα στην Κρήτη δεν είναι αυτό. Και παλεύουν και βγάζουν προϊόν ποιοτικό. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι τέτοιες, οι ζημιές είναι τέτοιες από την κλιματική αλλαγή, η οποία κλιματική αλλαγή δεν έχει να κάνει μόνο με τους καύσονες, τα έντονα χερικά φαινόμενα με τον αέρα, με τις έντονες βροχοπτώσεις και με όλο το παζ των κλιματικών αλλαγών. Εξ αυτού του λόγου είπαμε και συμφωνήσαμε και θεωρώ ότι θα το τηρήσετε και συστάξετε να δούμε τι κάνουμε για τον ελαιόνα της Κρήτης μπροστά, όσο αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί το λέω αυτό? Να κατατεθεί φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξη. Μέσα από ένα πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μπαμπούλας, δίνει προγράμματα όταν υπάρχουν στοιχεία. Για την Κρήτη υπάρχουν στοιχεία. Εάν υπάρχουν για την υπόλοιπη Ελλάδα, να μπει μέσα. Αυτό το έχω ανακοινώσει εγώ. Με προλαβαίνεις. Ωραία. Αυτό ακούστε, έχω ανακοινώσει εγώ. Πρόσεξε. Άρα λοιπόν, να απαντήσει. Δώσε απαντήσει. Μου, γιατί είμαι λίγο μακριά και δεν κύριε μπορούμε Ρωνιμάκη, να. Για να αξιοποιήσουμε όλο τον χρόνο που έχουμε στη θέση μας. Ναι, γιατί δεν έχουμε και ιδιαίτερο χρόνο στο. Ναι. Αυτό που ήδη έχουμε κάνει, ήδη ναι. από το Σεπτέμβρη mm-hmm. καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα που λέμε ότι στη χώρα είναι το 2018 υπήρχαν... Είναι για όλη την Ελλάδα, δεν θα περάσει. Για όλη την Ελλάδα. Είναι για όλη την Ελλάδα, δεν θα περάσει. Έχουμε και εμείς πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε παρακαλώ. Αυτές τις πληροφορίες μας, Υπουργέ, όμως. Ναι, εντάξει. Έχουμε τεκμηριώσει ότι αντίστοιχες ζημιές από ανώμαλα καιρικά φαινόμενα, από καιρικές συνθήκες είχαμε σε όλη τη χώρα και καταθέσαμε χρονοσειρά μετεωρολογικών δεδομένων που το αποδεικνύουν αυτό. Μάλιστα. Πρώτο. Δεύτερο, και με αφορμή αυτό που έγινε στα Χανιά και στο Ρέθυμνο κατά κύριο λόγο, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, και στο Ηράκλειο είχαμε και πνιγμούς και σε ολόκληρη την Κρήτη, καταθέτουμε τεκμηριωμένο αίτημα για ενίσχυση, για συμπαράσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δείξουμε ότι εδώ πέρα έχουν συμβεί ζημίες που είναι εκτός των καλύψεων από τον Εθνικό μας Οργανισμό Ασφάλισης, τον ΕΛΓΑ, και ζητάμε τη συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει. Το ζήτημα είναι να μην μιλάμε μόνο για τις ζημιές. Να πάμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μακροχρόνια την κλιματική αλλαγή. Αλλά δεν θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Ακούστε με και εμένα λίγο. Επειδή τα έχω ξαναζήσει. Και διαψεύστε με. Οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν πάθει πάγια ζημιά. Πάγια. Σε χτίσματα. Είσαι αμπελώνες. Είσαι πορτοκαλαιώνες. Είσαι ελαιώνες. Θα αποζημιωθούν αν δεν έχουν το 30% παράδειγμα
της... Μα αυτό ήδη το έχουμε συζητήσει. Το έχουμε συζητήσει. Έχουμε δύο επιλογές. Ή το 30% της περιοχής ή το 30% της εκμετάλλευσης. Αυτό γιατί το ξανασυζητάμε τώρα. Το ξανασυζητάμε διότι βλέπουμε στις νομοθεσίες. Όχι, όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Αυτό έχουμε υπηρεσίες, έχουμε οργανισμούς που ασχολούνται με αυτό. Μην ανησυχείτε για αυτό να το πράγμα. Οι υπηρεσίες, ναι, ναι, πιστεύω. Αλλά σας το ξαναείπα. Ναι. Έχουμε το 30% τεκμηριώνεται είτε σε επίπεδο περιοχής είτε σε επίπεδο παραγωγού. Άρα το 30% δεν είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα το ουσιαστικό είναι ποιο. Ότι έχουμε καιρικά φαινόμενα, κλιματική αλλαγή όπως είπες, που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά. Στην ημερίδα που είχαμε στο Ηράκλειο, τεκμηριώθηκε αυτό από τους επιστήμονες. Και το ζήτημα είναι μα τι κάνουμε πρώτον για να όμως, προστατευτούμε και δεύτερο πώς θα προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα που όλο και συχνότερα θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια που και χρήματα υπήρχαν, δεν λήφθηκαν ποτέ σοβαρά μέτρα. Δεν υπήρχε ποτέ ένας σοβαρός σχεδιασμός. Αυτή είναι η διαφορά. Πείτε μου ένα σχεδιασμό. Ο σοβαρό σχεδιασμό, θα σου πω τώρα. Πείτε μου ένα σχεδιασμό που πάρει τώρα. Εγώ δεν βλέπω πάλι τίποτα. Άφησε με να το πω. Λοιπόν, έχουμε για τα αρδευτικά έργα που είτε ήταν μείνανε κουφάρια τα προηγούμενα έτη. Ναι. Ανολοκλήρωτα. Είτε κακοσχεδιασμένα σχεδιάστηκαν τώρα και ολοκληρώθηκαν οι μελέτες. Είτε καινούρια για να σχεδιάσουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε το πρόγραμμα, το μέτρο, το 4-3-1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που επιχορηγεί τέτοια αρδευτικά αντιπλημμυρικά έργα με προϋπολογισμό αρχικό 180 εκατομμύρια, των οποίων το φτάσαμε στα 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, το είπαμε Υπουργέ, και κάτω για να αξιοποιήσουμε, επειδή άρα, μελέτες ολοκληρωμένες με αυτά τα σε πράγματα, εργαλεία, σας είπα ένα παράδειγμα την προηγούμενη φορά και που να κάνουμε εράκιο, έργα τα οποία θα μας... Θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα και της ξηρασίας και των πλημμυρικών φαινομένων για τα επόμενα χρόνια. Κύριε Υπουργέ, το ζήτημα πάμε... είναι ότι όποιος θέλει να βρει χρήματα μπορεί να βρει χρήματα. Να. Αν δεν υπάρχει μίζα κύριε Μούλα αφενός, δηλαδή τα έργα που έχουν κοστολογηθεί επί 300% επάνω και είναι ανολοκλήρωτα και είναι με προβλήματα... Και είναι φαραωνικά έργα. Υπουργέ, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση ουσία. Η Κρήτη συμφωνείται. Άκουσε με Χριστόφορε, λίγο. Δεν υπάρχει χρόνος όμως. Η Κρήτη συμφωνούμε πρώτα απ' όλα ότι η Κρήτη περνάει τη μεγαλύτερη κρίση κλιματικής αλλαγής από την υπόλοιπη χώρα. Γιατί αυτό συμβαίνει. Η Κρήτη σήμερα με την Αθήνα. Με το τελευταίο, πριν λίγο κατέβηκα από την Αθήνα. Όλοι παραδέχτηκαν που ήμουν με άνθρωπους από όλη την Ελλάδα ότι στις υπόλοιπες περιοχές, όσον αφορά τις έντονες βροχοπτώσεις και όλα αυτά, είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Η Κρήτη λοιπόν περνάει τα τελευταία χρόνια έντονα καιρικά φαινόμενα. Είτε αφορά κάψονες, είτε εξωτερικές καταστάσεις, είτε πλημμυρικές. Η Κρήτη και είναι το νοτιότερο άκρο που έχουμε στην Ελλάδα. Και μαζί με την Κύπρο που είναι ακόμα νοτιότερα, νοτιοανατολικότερα, είναι τα νοτιότερα σημεία ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ακριβώς θέλω να ακούσω από σας, ότι χρειάζεται μια ιδιαιτερότητα. Επομένως λοιπόν, συμφωνείτε λοιπόν μαζί μας, συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση. Ότι το σημείο εισόδου της κλιματικής αλλαγής, οι πρώτες συνέπειες, είναι στα νοτιότερα άκρα της Ελλάδας ασφαλώς, και της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Δεν θα προλάβουμε. Έχω μια ερώτηση ουσίας. Ενδιαφέρει τον κύριο Υπουργό και νομίζω και όλο τον κόσμο που μας ακούει. Δεν θα προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής έρχεται να έρθει η νέα ΚΑΠ, η οποία θα συζητηθεί το 19. Και έχουμε κάποιες εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Έχουμε κάποιες εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Ήταν πολύ σοβαρά στην ΚΑΠ που περνούσαμε. Μειώθηκαν εδώ πέρα οι επιδοτήσεις περίπου 50% μέχρι τη λήξη της ΚΑΠ αυτής. Άρα λοιπόν στη νέα ΚΑΠ η Κρήτη με τις καλλιέργειες τις οποίες έχει. Πρέπει να μην αδειχθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Λοιπόν, να απαντήσει ο Υπουργός, γιατί δεν υπάρχει χρόνος άλλος, κύριε Ιερογυμάκη. Να απαντήσει ο Υπουργός, λοιπόν. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Η τρέχουσα ΚΑΠ, να πούμε το εξής, έτσι όπως σχεδιάστηκε, ήταν καταστροφική από μόνη της. Ήταν καταστροφική. Η επιλογή των τριών αγορανομικών περιφερειών πρώτων. Έτσι, τα ξέρουμε καλά. Που έβαζε μαζί τον ορεινό κτηνοτρόφο. Της Κρήτης τον έβαζε στην ίδια μοίρα με τον ενσταυλισμένο κτηνοτρόφο των Πεδιάδων, ήταν καταστροφική επιλογή. Αυτά αποφασίστηκαν τον Αύγουστο του 2014 και ευτυχώς που στην διαπραγμάτευση τώρα δεν είναι αυτή που διαπραγματεύτηκαν τότε. Δεν είναι αυτή που διαπραγματεύτηκαν τότε. Ευτυχώς. Και τώρα για τη νέα ΚΑΠ που έχουμε την ευθύνη της διαπραγμάτευσης, τη χτίζουμε με συμμαχίες. Με πρώτο
να μην περάσει η εξωτερική σύγκληση που επιδιώκουν κάποιες χώρες, γιατί αυτό θα ήταν καταστροφικό, ιδιαίτερα για την Κρήτη που έχει μικρές εκμεταλλεύσεις και μεγάλες επιδοτήσεις, θα ήταν καταστροφικό και χτίζουμε συμμαχίες. Ήταν εδώ ο Λιθουανός. Δεν παίρνει Κρήτη υπουργεία μεγάλες επιδοτήσεις πλέον. Ναι, καταστρέμαση λένε τα στατιστικά, δεν το λέω εγώ, κύριε Ρονιμάκη. Αλλά μην διαφωνούμε εκεί. Πάμε στην ουσία των πραγμάτων, να κοιτάμε την ουσία. Ήταν εδώ ο Λιθουανός, ο οποίος είναι από τις χώρες, είναι μία από τις χώρες η χώρα του, όπου έχουν ανά μονάδα έκταση, δηλαδή ένα εκτάριο, πολύ χαμηλότερη από το μέσο όρο των επιδοτήσεων που παίρνουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Και η πρότασή του ήταν να πάμε σε εξωτερική σύγκληση. Του εξηγήσαμε, του τεκμηριώσαμε και το κατάλαβε και δημιουργήσαμε άλλον ένα σύμμαχο στην Ελλάδα, ότι το πρόβλημά μας δεν είναι η σύγκληση κατά στρέμα, είναι η σύγκληση, η ενίσχυση, η στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, όπως είναι στην Κρήτη και όπως είναι και γενικότερα στην Ελλάδα. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και με χαρά είδα ότι δέχτηκε τις θέσεις μας και επίσης με μεγαλύτερη χαρά είδα ότι προχτές η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε ακριβώς όπως είναι η θέση της χώρας μας. Το πρόβλημα είναι, κύριε Υπουργέ, όμως θέλω να απαντήσετε ότι εμείς οι αγρότες, είμαστε απόν από την ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ, το γνωρίζετε, και πάνε οι παλιοί του Υπουργείου οι οποίοι δεν έχουν και τη γνώση. Το γνωρίζετε. Πρέπει πέντε να κλείσουμε χρόνια, όμως, πέντε, πέντε χρόνια τώρα. Πέντε χρόνια την ευθύνη της διαπραγμάτευσης, μισό λεπτό, κύριε Ρονιμάκη, την ευθύνη της διαπραγμάτευσης την έχει η πολιτική ηγεσία που κατευθύνει και δίνει πολιτικές ηγεσίες, που δίνει πολιτικές οδηγίες. Και όσον αφορά την εκπροσώπηση της ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ, το ξέρετε καλά ότι από τότε που διαλύθηκαν οι συνεταιρισμοί και το συνεταιριστικό κίνημα, υπάρχει κενό στην εκπροσώπηση της χώρας και του αγροτικού κόσμου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Ο νόμος για την δημιουργία και την έκφραση του αγροτικού κόσμου υπό τη μορφή επιμελητηρίων, φανταστείτε, που είναι ένα αίτημα του αγροτικού κόσμου, είναι σχεδόν έτοιμος και θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ. Θέλω να πω ότι δεν κάνουμε βήματα πρόχειρα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Είχα πολλά ερωτήματα να σας θέσω. Με σοβαρότητα τα ζητήματα, ένα-ένα, και τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Θα ήθελα λοιπόν η διαπαγγελματική. Είχαμε και άλλα ζητήματα να σας θέσουμε, κύριε Υπουργέ. Και ισχύεται να είναι μέσα συνομιλητής, λοιπόν, και να δούμε τι γίνεται μέχρι να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να σας αποδεσμεύσουμε. Είχαμε και άλλα ζητήματα. Είναι η Φόρμα 6, είναι τα αγροτικά πανωτόκια, είναι ένα σωρό ζητήματα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, βαριά κληρονομιά στον αγροτικό τομέα. Από τη Φόρμα 6 έχουμε, σίγουρα, από την αγροτική τράπεζα που ξεπουλήθηκε, έχουμε και τώρα δεν υπάρχει ρευστότητα στους αγρότες. Πολλά ζητήματα υπάρχουν, η αλήθεια είναι αυτή. Η κληρονομιά είναι βαριά στις πλάτες μας. Θα ήθελα να... ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα πραγματικά να σας ξαναφιλοξενήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, να πούμε και άλλα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου και της ενημέρωσης των αγροτών. Και γι' αυτό που είπε ο κύριος Ιρωνημάκης για τη συμμετοχή, δεν είναι μόνο διεπαγγελματική, κύριε Ιρωνημάκη. Όλοι θα είναι συνομιλητές. Αυτό συμφωνήσαμε και με τους κοινοτρόφους της Κρήτης σήμερα. Όλοι είναι συνομιλητές στη διαμόρφωση καινούρια ΚΑΠ. Το επόμενο ξεκίνησε ήδη από την Κρήτη, μάλιστα. Εννοώ, η συζήτηση Υπουργέ, για τη νέα ΚΑΠ από την ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ θα γίνει πάνω. Ξέρετε τι εννοώ, Υπουργέ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Ιερονιμάκη. 37 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πριν από λίγο ολοκληρώσαμε την ενδιαφέρουσα συνομιλία, την ενδιαφέρουσα συνέντευξη μέσω Skype με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχοβίτη. Ο κύριος Αραχοβίτης μίλησε στην εκπομπή 60 λεπτά στην Ήπεθρο, συνομίλησε με τον συνδικαλιστή, με τον εκπρόσωπο, με τον πρόεδρο της Ομάδας Αμπελουργών και Λοκαλλιεργητών Κρήτης, Πρίαμο Ιερονιμάκη, που είναι απόψε μαζί μας. Και θεωρούμε ότι έχουν προκύψει, έχουν αναδειχθεί μέσα από αυτή τη συζήτηση σημαντικά στοιχεία. Μεταξύ των άλλων, ο κύριος Αραχοβίτης, τον ακούσαμε πριν από λίγο, να παραδέχεται βεβαίως ότι η Κρήτη δεν μπορεί να θεωρείται το ίδιο, να είναι στην ίδια μοίρα με την υπόλοιπη Ελλάδα από την άποψη των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, αφού πρόκειται για τον νότιο άκρο της χώρας
και ως εκ τούτου έχει πληγεί πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεσμεύτηκε λοιπόν ότι ναι, η Κρήτη θα, όλη η Ελλάδα θα αντιμετωπιστεί ενιαία μεν, αλλά από την άλλη ανέλαβε και την ευθύνη ότι θα στηρίξει το φάκελο που έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε πράγματι να υπάρξουν αποζημιώσεις για την κλιματική αλλαγή. Στο σημείο όμως αυτό, να πάμε σε κάποιες ειδήσεις, επιπλέον ειδήσεις για τον αγροτικό χώρο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από γεωργική παραγωγή παρά μόνο από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σταματήσουν αφού ήδη μειώνονται δραματικά σε σχέση με το παρελθόν, επιβεβαιώνεται πλέον με τον πιο επίσημο τρόπο για τον νομό Ηρακλείου, ο οποίος ενώ εμφανίζεται να είναι στη δεύτερη θέση αγροτικών εισοδημάτων μετά τον νομό Λάρισσας, στην πραγματικότητα δηλώνει κυρίως τις επιδοτήσεις, ενώ τα εισοδήματα από την παραγωγή προϊόντων είναι πενιχρά. Το βασικό αυτό συμπέρασμα προκύπτει από ανάλυση στοιχείων που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 και για το οικονομικό έτος του 2017. Αναλυτικότερα, οι αγρότες από τους νομούς Λάρισσας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Έτωλο Ακαρνανίας δήλωσαν συσσωρευτικά τα περισσότερα εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στις προηγούμενες φορολογικές τους δηλώσεις του 2018, αλλά το ποσό που δήλωσε ο νομός Ηρακλείου είναι σαφώς το ποσό με το οποίο επιδοτούνται οι αγρότες και λίγο παραπάνω. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, για τις δηλώσεις του 2018, οικονομικό έτος 2017, στο νομό Λάρισσας δηλώθηκαν αγροτικά εισοδήματα της τάξεως των 98,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο νομό Ηρακλείου οι αγρότες δήλωσαν συνολικά 63,9 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, με βάση τα ίδια στοιχεία, προκύπτει ότι περίπου 9,5 στους 10 αγρότες δήλωσαν καθαρό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Μετά το αυριανό Eurogroup, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική διάταξη για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις προς τα ταμεία, ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος διευκρίνησε ότι δεν υφίσταται θέμα μονομερούς ενέργειας από την κυβέρνηση, ενώ τόνισε ότι το συνολικό ποσό των οφειλών είναι 16,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αφορά 900.000 ασφαλισμένους. Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια θα μπορούν να ενταχθούν 350.000 αγρότες. Οι προσαυξήσεις διαγράφονται έως και 85%. Γίνεται προσπάθεια για τους αγρότες το ελάχιστο ποσό δόσης να είναι στα 30 ευρώ. Στις 31 Ιουλίου λήγει η νέα παράταση που αποφάσισε η διοίκηση του ΕΛΓΑ και τους παραγωγούς που έχουν ανεξόφλητες εισφορές από το περασμένο έτος. Με δεδομένο ότι μετά τις 31 Ιουλίου 2019 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2018 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε παραγωγός μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση πληρωμής των ασφαλιστικών του εισφορών, καλώντας τον αριθμό 1540 οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Οι περιπτώσεις βεβαιωμένων οφειλών ασφαλιστικών εισφορών παλαιότερων ετών που εμποδίζουν την ίσπραξη αποζημιώσεων μεταγενέστερων ετών μπορούν να θεωρηθούν εξοφληθήσεις εφόσον έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται. Τυχόν ασφαλισμένοι με σχετικό πρόβλημα θα πρέπει να απευθύνονται με σχετική αίτηση στα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ. Κύριε Ιερονιμάκη, θα ήθελα να ξαναέρθουμε σε εσάς και ήθελα ένα έτσι σύντομο σχόλιο, σας παρακαλούσα πάρα πολύ γιατί ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ και ήδη έχουμε βγει εκτός χρόνου, ένα σύντομο σχόλιο για όσα είπε ο Υπουργός αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και βεβαίως για την Κρήτη. Πρώτα απ' όλα ο Υπουργός συμφώνησε για να διαφωνήσει μετά όσο αφορά παράδειγμα το θέμα της Κρήτης. Γι' αυτό του έκανα την ερώτηση. Βεβαίως. Έτσι, δεν χρειάζεται να ουρλιάζομαι, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τόνισε ότι ναι έχω δίκιο. Πού, το ότι, γιατί το δείχνουν τα στοιχεία ότι έχω δίκιο αυτά που λέω. Στοιχεία λοιπόν δείχνουν καθαρά και το έχουν δει γιατί έχω συνομιλήσει λοιπόν και έχουμε ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνομιλάμε. Έτσι, μέσα από την οργάνωσή μας, που μπορεί να μην μετέχουμε γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα τελευταία 5 χρόνια τα όργανα, η διαπαγγελματική μόνο αν μπορεί, παράδειγμα, να γίνει συζητητής πλέον. Λοιπόν, υπάρχει ένα φάκελο, το γνωρίζουμε αυτό από το Σεπτέμβρη, το έχουμε ξαναπεί, το έκανε ο κ. Αποστόλου, όχι ο σημερινός υπουργός, για όλη την Ελλάδα. Δεν περνάει ο φάκελος αυτός.
Διότι κλιματιστές για όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν ο Φάτσιρας του δώσει, ενώ είπε ο υπουργός ότι ναι, παραδέχομαι ότι η Κρήτη έχει πρόβλημα ιδιαίτερο και είπε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Και την ίδια την ώρα βέβαια επαινεί και στηρίζει το Φάτσιρας για όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν διαφωνούσαμε, προσέξτε. Δεν είμαστε τη λογική να μην πάρει η υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά δεν πρόκειται ο Φάτσιρας να περάσει. Γιατί? Γιατί εκεί συζητάνε τα στοιχεία, τα οποία τα στοιχεία αυτά δεν δείχνουν να υπάρχουν ίδιες κλιματολογικές συνθήκες στην Κρήτη με τη Βόρεια ή τη Κεντρική Ελλάδα. Θα ήθελα, μια, λόγου, κουβέντα, λοιπόν, θα ήθελα μια κουβέντα για το θέμα των αγροτικών πανωτοκίων. Δυστυχώς δεν προλαβαίναμε λοιπόν να συμμιλήσουμε με τον Υπουργό. Ναι, είναι μια διαχρονική αδικία η οποία δεν έχει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια νομοθεσία από το 2004. Το παραδέχονται από την κυβέρνηση. Έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Υπουργό, έχουμε ξανακουβεντιάσει και με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Κόκαλη. Αν θυμάστε, είχαμε ραντεβού απάνω και είχε κατέβει κάτω και κάνει ανακοινώσει. Λοιπόν, όλοι πάνε στο νόμο λοιπόν του 2004. Δεν υπάρχει άλλο νόμο. Ο νόμος του 2004 καταργεί και τον νόμο Κατσέλη και τους νόμους καινούριους που βγάνουν και δεν ξέρω τι όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, και αυτός ο νόμος είναι ελλιπής. Γιατί το 2004 ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες, το οποίο λέει όχι πάνω από δύο φορές από το αρχικό κεφάλαιο. Έτσι. Και αυτός είναι ελλιπής ο νόμος, γιατί σας λέω εγώ το εξής. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει ένας πολίτης ένα δάνειο. Εγώ δεν πάω στο κομμάτι μόνο του αγρότη, πάω στο οποιοδήποτε πολίτη. Και έχει πάρει ένα δάνειο το οποίο πήρε παράδειγμα 20.000 ευρώ. Πάνω με ένα τυχαίο νούμερο. Και τα 20 χιλιάρικα για διάφορους λόγους, που μπορεί να μην είναι άνεργος είτε από αρρώστια, γνωρίζουμε ότι κατέρευσαν τα πάντα, τιμές προϊόντων κατέρευσαν, κάποιοι χάσαν τη δουλειά τους, κάποιοι έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους. Όλοι πάθανε μια ζημιά. Άλλοι τελείως καταστράφηκαν και άλλοι καταστράφηκαν στο 50% ή στο 60%. Όλοι όμως, μα όλοι, έπαθαν μεγάλη ζημιά πριν των τραπεζών. Γιατί πριν των τραπεζών? Διότι οι τράπεζες στηρίχτηκαν όλα τα παχύτα που βλέπαμε και ακούγαμε. Και εσείς σαν δημοσιογράφοι και εμείς ως συνδικαλιστές και οι πολίτες, τι ακούγαμε? Ότι έρχονται το τάδε πακέτο στήριξη. Έπεφτε στο λαό αυτό το πακέτο? Στις τράπεζες πήγαινε. Ορθώς. Εγώ δεν λέω ότι ένα κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στις τράπεζες. Ποιος είπε ότι είμαι μηδενιστής και πρέπει να καταργηθούν αυτά? Βεβαίως. Την ίδια ώρα λοιπόν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, θα φύγουν αλόβητες από αυτό το κομμάτι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Άρα να πάμε να διαγραφούν στο, λοιπόν θα πάμε τα χρέη. Να μας ακούει τώρα κάποιος ο οποίος είναι καταθέτης. Στο διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου λοιπόν. Θα είναι καταθέτης, προσέξτε. Θα είναι καταθέτης, θα πει παράδειγμα. Μα τι λέτε τώρα? Εγώ έχω καταθέσεις οι οποίες είτε με τον κόπο μου είτε τις κληρονόμησα από τους δικούς μου και δεν ξέρω τι. Βέβαια, και αυτοί είναι θύματα. Και αυτοί είναι θύματα, διότι πείτε μου τι όφελος έχουν αυτή τη στιγμή αυτοί. Κινδυνεύει λοιπόν αυτή τη στιγμή, τα δίνουν σε εταιρείες. Προσέξτε. Το κόλπο ποιο είναι? Και δεν αντιδρούνε. Γνωρίζετε. Και είστε γνώστης, γιατί είστε καλός δημοσιογράφος και γνωρίζουν και οι πολίτες. Πλέον έχει διαρρεύσει τι ακριβώς γίνεται. Δίνουν λοιπόν σε φανς τα δάνεια με το 5% ή το 3%. Σε φέρνω ένα παράδειγμα, ότι η τράπεζα συγκεκριμένη και οι τράπεζες συνεχίζουν μια μετά την άλλη. Με 3% παρακαλώ της αξίας, το 3% της αξίας ενός δανείου το δίνουν σε ξένα φανς. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Και λες λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, προχωρήστε να πάρετε έστω από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί αν υπάρχει, βεβαίως να δούμε κάποια πράγματα. Να δούμε λοιπόν ποιοι παθάνε ζημιά, να δούμε κριτήρια και όλα αυτά. Έτσι. Κύριε Ιρωνημάκη, ευχαριστώ για την απάντηση. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να εφαρμοστεί λοιπόν το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Οπωσδήποτε. Χωρίς να μπαίνουν. Αυτή τη στιγμή μπαίνει ένα ζήτημα και κλείνω με αυτό, κύριε Παπαδάκη. Ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουν το 3% της αξίας σε ξένα φανς και την ίδια ώρα να γίνονται πληστηριασμοί. Αυτό είναι απάνθρωπο λοιπόν, που φτάνει στα όρια ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εμπεγμός και εκμετάλλευση και υπάρχει μια συμμορία, να το πω έτσι, και κρατική, διότι έτσι δείχνουν τα πράγματα λοιπόν, και με ξένα κεφάλαια να πάρουν τις περισσότερες. Να δούμε όμως στο σημείο αυτό, κύριε Ιρωνημάκη, να δούμε τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Ο κόσμος ανησυχεί. Καλησπέρα, Νίκο Καραταράκη από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ για τυχόν επανάληψη του φαινομένου του περασμένου Σαββατοκύριακου. Μήπως έχουμε ξανά βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες απότομες και έχουμε νέες ζημιές στα αμπέλια και στις ελιές βεβαίως. Θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα? Χριστόφορε, δεν έχουμε βοριάδες, δεν έχουμε κρύο. Ίσα-ίσα είναι νοτιάδες οι άνεμοι, αλλά έχουμε πολλές βροχές. Θα τα δούμε αναλυτικά αν θέλεις, ξεκινώντας αύριο Παρασκευή. Περιμένουμε από το μεσημέρι βροχές που θα ξεκινήσουν από το δυτικό τμήμα του νησιού. Στη συνέχεια θα επεκταθούν έως το απόγευμα, θα έλεγα, οι βροχές στις περισσότερες περιοχές. Και βέβαια μέσα το βράδυ και ξημερώματα Σαββάτου εννοώ, τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Έτσι το Σάββατο συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Πραγματικά κατά τόπους θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα. Βεβαίως μέσα στην ημέρα
η ένταση θα αυξομειώνεται, θα έλεγα. Όσον αφορά τους ανέμους που είπα προηγουμένως, για αύριο Παρασκευή θα είναι νοτιοανατολική γύρω στα 5 με 6 μποφόρα, αλλά σταδιακά θα φτάσουν τα 6 με 7, ενώ το Σάββατο γίνεται κάπως ανατολική νοτιοανατολική γύρω στα 6 με 7 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα. Την Κυριακή έχουμε μια μεταβολή, θα έχουμε σημαντική εξασθένιση των φαινομένων το πρωί της Κυριακής, ήδη δηλαδή από το ξημερώματα αργά τη νύχτα του Σαββάτου θα υποχωρούν λίγο τα φαινόμενα, αλλά την Κυριακή πλέον το πρωί θα έχουμε μια σημαντική εξασθένιση των φαινομένων και γρήγορη βελτίωση έως το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο, θα παραμείνουν πάντα ανατολική, νοτιοανατολική, τοπικά 6 μποφόρ, και πάμε την Δευτέρα όπου ο καιρός θα είναι άστατος στο νησί, με βροχές έτσι κατά τόπους στην αρχή στα δυτικά και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές. Καμία σχέση όμως η ένταση των φαινομένων με τα φαινόμενα του Σαββάτου. Πολύ μικρότερης έντασης θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες. Τη Δευτέρα η άνεμη θα είναι δυτική, νότιο-δυτική, τοπικά 7 μποφόρ, 5 με 6 τοπικά 7. Την Τρίτη λοιπόν τώρα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές του νησιού, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Έχουμε λίγο μια στροφή εδώ πέρα, αλλά δεν επικρατούν βοριάδες που να ρίξουν τη θερμοκρασία. Έχουμε μια μικρή υποχώρηση δηλαδή με τη στροφή των ανέμων σε δυτικούς βορειοδυτικούς την Τρίτη. Την Τετάρτη πλέον ο καιρός είναι βελτιωμένος παντού. Στην Κρήτη θα έχουμε και ήλιο και βεβαίως οι άνεμοι παραμένουν, θα έλεγα, από δυτικές διευθύνσεις, τοπικά 6 μποφόρ. Νίκο Καρταράκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ τώρα τις ημέρες του Πάσχα, εάν είσαι εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, να τα πούμε και εδώ στο στούντιο ζωντανά για αυτά τα σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με τις χερικές συνθήκες. Καλό σου βράδυ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να πάμε σε γεωργικές συμβουλές για άμπαλου καλλιεργητές, έλαιο καλλιεργητές και όχι μόνο, από τον γεωπόνο Χρήστο Ασιανάκη. Καταρχάς, ο καιρός που μπήκε τώρα, ο Απρίλιος, ήταν, εκτός από ότι ήταν παγωμένος, είχε προηγηθεί ο Μάρτιος, ο οποίος ήταν αρκετά ζεστός σε συνδυασμό με την υγρασία, που είναι ένας πολύ κακός συνδυασμός από άποψη μυχτολογικών προσβολών, διότι ευνοούνται πάρα πολύ αυτές οι ασθένειες. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Θα πρέπει κανονικά οι άνθρωποι να είναι σε εγρήγορση όταν τους αφήνει ο καιρός, γιατί δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να λέμε δυστυχώς όταν βρέχει. Έχουμε πρόβλημα με το πολύ νερό που δεν μπορούμε να ψεκάσουμε ή δεν μπορούμε να, τέλος πάντων, να κάνουμε τις αγροτικές εργασίες που επιβάλλεται να κάνουμε. Ωστόσο, όσον αφορά τα αμπέλια και τις ελιές, ειδικά που αναφερθήκατε, χωρίς να είναι το μοναδικό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και άλλα υπαίθριες καλλιέργειες, οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα. Φανταστείτε ότι οι πατάτες δεν έχουν φυτευτεί σχεδόν καθόλου, μπορεί να είναι και το 1/3 σε σχέση με πέρσι. Οι ντομάτες ή καρπούζια υπαίθρια που μπαίνανε έχουν μπει πάρα πολύ λίγα. Από εκεί πέρα λοιπόν, όσον αφορά τις ελιές και τα αμπέλια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως είναι το ίδιο η χολέρα που λένε στα αμπέλια, το οποίο θα κάνει την εμφάνισή του με αυτόν τον καιρό, τώρα ευνοείται πάρα πολύ με την υγρασία. Εννοείται ότι πρέπει να κάνουν κάποιες επεμβάσεις η παραγωγή μας, πάντα βέβαια σε σχέση με το τι επιτρέπεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να χρησιμοποιούν, γιατί τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πλέον διέπονται από πολύ αυστηρούς κανόνες διαχείρισης και χρήσης. Οπότε πρέπει να ακολουθούν τους γεωπόνους, κατά τόπους γεωπόνους που προμηθεύονται τα φυτοφάρμακα, τις συμβουλές τους ακριβώς για το τι πρέπει να κάνουν. Από την άλλη, υπάρχει το άκαρι στα αμπέλια, το οποίο και αυτό σε αυτό το στάδιο δημιουργεί πρόβλημα. Περιμένοντας τώρα το επόμενο βήμα, ότι αν κάνουμε μία φυτοπροστασία, ένα ψεκασμό σε αυτό το στάδιο, θα ακολουθήσουν ζεστές μέρες, οπότε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θιάφη, είτε βρέξιμο είτε σαν σκόνη επίπασης. Τώρα, όσον αφορά τις ελιές, νομίζω ότι έχουμε πολύ σοβαρό θέμα.
το οποίο δεν έχει γίνει αντιληπτό στο βαθμό και στο μέγεθός του από τους παραγωγούς, διότι έχουν προσβληθεί τα δέντρα από ασθένειες που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή μας, αφενός λόγω ότι ήταν ξηροθερμικές συνθήκες, αφετέρου γιατί οι μύκητες αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και συνεχίζουν να ξαπλώνουν και να προκαλούν, ήταν μύκητες οι οποίοι προσβάλλανε άλλες πιο ευαίσθητες ποικιλίες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, έχουν προσβληθεί τα λεόδεντρα από ό,τι βλέπω σε μεγάλο βαθμό στο νομό Ηρακλείου, τουλάχιστον που έχω εικόνα, από κερκόσπορα, που κατά τη γνώμη μου θα προκαλέσει μια πολύ ύπουλη και πολύ μεγάλη ζημιά στα δέντρα. Τι εννοώ? Για να μπορούν να το προσδιορίσουν και οι παραγωγοί να το εντοπίσουν σαν πρόβλημα, θα μπορέσουν να δουν ότι τα φύλλα τους αλλάζουν χρώμα, είτε από κάτω που αρχίζει να αποκτά μια παράξενη απόχρωση, που στη συνέχεια γίνεται από πάνω καφέ, ακανόνιστο καφέ, κίτρινο προς καφέ. Αυτό λοιπόν, αυτός ο μύκητας, όταν προχωρήσει η προσβολή, στο τέλος προκαλεί φυλόπτωση. Μπορεί να είναι πολύ εκτεταμένη, δηλαδή μπορεί να πέσουν ένα-δύο φύλλα, αλλά μπορεί να πέσουν και όλα τα φύλλα του δέντρου. Φανταστείτε ότι υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν έχουμε φύλλα πάνω στο δέντρο μου. Νομίζουν ότι είναι από το στάσιμο νερό στα εδάφη, το οποίο μπορεί να προκληθεί από εκεί, αλλά δεν είναι. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από το συγκεκριμένο μύκητα. Έχουμε πολύ μεγάλη φυλόπτωση. Και αυτό τι ζημιά προκαλεί? Από το σημείο που φεύγει το φύλλο, μοιραία, ο οφθαλμός που βρίσκεται στη μασχάλη του είναι καταδικασμένος να μην παράξει ταξιανθία, να μην δώσει δηλαδή άνθη, να μην δώσει ελιές. Πρέπει να βγάλει ένα βλαστό, ο οποίος θα γίνει διαιτής για να μπορέσει στη συνέχεια να δώσει παραγωγή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα μας πάει την παραγωγή 2 χρόνια πίσω, τουλάχιστον. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αυτή? Αυτό που μπορεί να γίνει για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θεωρώ πολύ σοβαρό και ύπουλο επειδή δεν είναι γνωστό, θα πρέπει να ψεκαστούν άμεσα με χαλκό οι ελιές. Και υπάρχουν και κάποια άλλα σκευάσματα τα οποία επιτρέπονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να χρησιμοποιούνται. Και ξαναλέω επιτρέπονται, γιατί θέλω να τονίσω τη σημασία το να χρησιμοποιούμε σκευάσματα τα οποία προορίζονται για την κάθε καλλιέργεια. Και ο χαλκός βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επειδή είμαστε και οριακά στην άνθηση, μέχρι και το στάδιο που είναι 10-15 μέρες πριν την ανθοφορία. Γιατί στην ανθοφορία προκαλεί προβλήματα ο χαλκός. Ναι, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, να καταστρέψει τον ανθό και με αποτέλεσμα τελικά να μην έχουμε γονιμοποίηση των ανθέων ή και να πέσουν τα ιετάνθη από αυτό που λένε η παραγωγή, να καεί ο αθός. Εάν λοιπόν τώρα έχουμε ανθό και υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τι θα πρέπει να κάνει ο παραγωγός? Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σκευάσματα, όπως είπαμε πριν, χημικά σκευάσματα, το οποίο για ευνόητους λόγους τώρα δεν μπορώ να αναφέρω εμπορικά ονόματα εδώ, αλλά οι κατατόπους Ιαπώνοι μπορούν να τους προμηθεύσουν και να τους συστήσουν ποιο τρόπο θα τα χρησιμοποιήσουν, και ταυτόχρονα μπορούν να το συνδυάσουν και με την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών, όπως είναι ένας επίσης καινούριος για ορισμένες περιοχές και πολύ σοβαρός εχθρός, η καλόκορη. Η οποία καλόκορη, για να καταλάβει ο παραγωγός, είναι σαν μια μικρή βρωμούσα, η οποία έχει ανοιχτό χρώμα, την έχω δει να είναι ανοιχτό πράσινο χρώμα, αλλά άλλες φορές να υπήρχε μια μαύρη απόχρωση πάνω στα φύλλα. Αυτή βρίσκει καταφύγιο κάτω από τα δέντρα, στα ζυζάνια που υπάρχουν τώρα αυτή την εποχή. Όταν όμως τα ζυζάνια καταστραφούν ή όταν δεν καλύβουν πλέον τις ανάγκες του συγκεκριμένου εντόμου, αυτό μετακομίζει, ανεβαίνει πάνω στο δέντρο. Είναι ένα ευκίνητο έντομο, το οποίο μπορεί και από μυζή χυμούς καταστρέφει έτσι και τις ταξιανθίες και τους τρυφερούς βλαστούς που βγαίνουν. Και εκεί πάλι μπορεί να είναι ολοσχερής η καταστροφή των ανθέων και να εκμηδενιστεί η παραγωγή. Οπότε μπορούν να τα συνδυάσουν η παραγωγή μας, να βάλουν ταυτόχρονα το εντομοκτόνο που προορίζεται για την αντιμετώπιση αυτού του εντόμου και το μυκητοκτόνο, το οποίο θα καταπολεμήσει την κερκόσπορα. Σε άλλες καλλιέργειες, ας πούμε μιλιές, αχλαδιές, αυτή την περίοδο θα πρέπει να γίνουν κάποιες επεμβάσεις? Στα δέντρα αυτά τα οποία είναι φυλοβόλα, έπρεπε να είχαν ψεκαστεί και αυτά με χαλκό μες το χειμώνα για να προστατευτούν από μυκητολογικές προσβολές. Τώρα που ανθίζουν, δεν πρέπει να μπουν εντομοκτώνα. Εννοείται αυτό, γιατί πρέπει να προσέχουμε και τους φίλους μας, τις μέλισσες, οι οποίοι μας βοηθάνε πάρα πολύ. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η γονιμοποίηση των ανθέων, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια εντομοκτώνα.
Αλλά τώρα υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις το Φουζικλάδιο, που είναι ένας παλιμίκητας ο οποίος κάνει αυτές τις ξερές τάμπες πάνω στους καρπούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια μυκητοκτόνα. Βέβαια, ανάλογα με την περιοχή, γιατί μιλιές, χλαδιές, ειδικά οι μιλιές είναι περιορισμένες στο οροπέδιο και σε άλλες περιοχές. Είναι νωρίς ακόμα για τις μιλιές, έτσι. Ναι, ανάλογα. Τώρα, αν είναι πάνω στην ανθοφορία, τους μπορούν να. Εάν όμως ο ανθός έχει αρχίσει και σχηματίζεται αυτή τη στιγμή και σχηματίζει τον καρπό, δηλαδή σε αυτό το στάδιο πρέπει να επέμβει ο παραγωγός, ή σε κάποιο στάδιο λίγο ενδιάμεσο, ας πούμε, μεταξύ ανθού και καρπού, καρπόδεσης. Μια επέμβαση είναι αυτή απάνω στην ανθοφορία, και αφού ολοκληρωθεί πάλι η ολοκλήρωση της γονιμοποίησης του άνθους, δηλαδή η καρπόδεση, επαναλαμβάνει πάλι κάποιος ψεκασμός. Ξαναλέω πάλι, μόνο με εγκεκριμένα φυτοφάρμακα και μόνο με τον τρόπο που επιβάλλει ο ίδιος ο παρασκευαστής, ο παραγωγός του φαρμάκου, και προτείνει το Υπουργείο, γιατί έχουν παρατηρηθεί διάφορα πράγματα, διάφορες λάθος καταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς μας οδηγούν και σε λάθος χειρότερες καταστάσεις μετά, με υπολείμματα και τα λοιπά, έτσι. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα κηπευτικά, είναι τώρα περίοδος να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να φυτεύει, ας πούμε, κάποιες ντομάτες, ενδεχομένως ντοματίνια ή κάποιες άλλες καλλιέργειες? Ναι, τώρα θεωρητικά είναι η ιδανική εποχή για να γίνει αυτό, ειδικά για τους εραστέχνες που έχουν όλοι το μεράκι, η τελευταία γίνει της μόδας. Όμως η διαφορά είναι ότι ο καιρός τους αφήνει, γιατί πρέπει το έδαφος να είναι στεγνό, πρέπει να μην έχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση σε υγρασία. Πρέπει λοιπόν να κάνουν υπομονή λίγο, να περιμένουν να στεγνώσουν λίγο τα εδάφη, γιατί όταν τα επεξεργάζονται μηχανικά, δηλαδή τα σκάβουν για να φυτέψουν, αντί να κάνουν καλό, μετά δημιουργούν πρόβλημα. Θα περιμένουν λοιπόν να στεγνώσουν και να βάλουν τους μπαξέδες τους, τα κηπευτικά τους. Τώρα, όσον αφορά τους επαγγελματίες όμως, που αυτοί είναι που αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματα, που έπρεπε να είχαν φυτέψει ήδη και δεν μπορούν, δυστυχώς αυτοί είναι αναγκασμένοι να κάνουν το ίδιο πράγμα. Πρέπει να περιμένουν. Σας είπα ένα παράδειγμα με την πατάτα που γνωρίζω έτσι από πρώτο χέρι. Μπορεί να έχει μπει και το 1/3 της ποσότητας που μπαίνει άλλα χρόνια. Και είναι τι αυτό ο καιρός. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, άλλο ένα ταξίδι στην Ήπεθρο, 60 λεπτά στην Ήπεθρο, ολοκληρώθηκε. Η εκπομπή μας θα επαναληφθεί το Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας ξανά για την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που και απόψε ήσασταν μαζί μας, και σας ευχαριστούμε και για τα μηνύματα που μας έχετε δώσει μέχρι τώρα, όχι μόνο για την εκπομπή μας, αλλά συνολικότερα για την τηλεόραση Νότος. Καλή σας νύχτα.